Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη του πάντα. Ο κοσμήτωρας και ο εξαιρετικός καθηγητής που παίρνει τους νέους φοιτητές. Χαίρομαι πάρα πολύ την αγάπη. Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στην Ελληνική Βιβλική Εταιρεία για την πρόσκληση. Ευθύς εξ αρχής, θα ήθελα να εξομολογηθώ το δισταγμό μου για το ανεπαρκές ίσως της εισηγήσεως, που δεν έχει σκοπό σε καμία περίπτωση να οδηγηθεί σε απόλυτα συμπεράσματα, μιας και το πεδίο ανασχόλησής της είναι αχαρτογράφητο ακόμα, καθώς αφορά δύο μεγάλα κεφάλαια της ανθρώπινης ύπαρξης και έκφρασης, την ποιήση και το θρησκευτικό αίσθημα. Θεωρώ βασικότατη την αρχική διευκρίνηση πως επρόκειτο για δύο εντελώς διαφορετικά πεδία, που το ένα εμπεριέχεται και εμπεριέχει το άλλο μόνο μερικώς και σχετικώς και σε καμία περίπτωση δεν ταυτίζονται εξ ολοκλήρου. Σαφέστατα και δεν εξαντλείται ένα θέμα από το οποίο άπεινε ποικίλα ερωτήματα, αντικρουόμενα πεδία και συλλογιστικές διαψεύσεις. Θα επιχειρήσουμε λοιπόν το άκρος ακίνδυνο, πιστέψτε με καθόλου ανώδυνο, σχεδιασμό μιας προσωπικής ανασχόλησης, αναζήτησης καλύτερα, που έρχεται να φωτίσει παραπλεύρως τόσο τη σχέση, την επαφή, αν υπάρχει, ή ακόμα και τη σύγκριση, ποιήσης και βίβλου, όσο και τις παραμυθικές διατροφικές τους διαργασίες. Η λέξη μας δεν λέγεται, δεν καταγράφεται η ψυχή μας, γράφει ο ποιητής Γιώργος Θέμελης, γνωρίζοντας καλά ότι η αποτύπωση του πόθου της ανθρώπινης ψυχής επί χάρτου γίνεται επίπονα, καθώς δεν βρίσκονται εύκολα οι λέξεις. Οι λέξεις δεν πρέπει να συντάσσονται αλόγιστα και άσκοπα. Δεν πρέπει να βαραίνουν ούτε να απαξιώνουν, μην τα ακόμα να αποχρωματίζουν την αλήθεια της ψυχικής ενέργειας. Η ψυχή φέρει το δικό της γλωσσικό όχημα, το δικό της φορτίο. Ποιήση, γλώσσα της ψυχής και απόκριση του κόσμου. Θα πει παρακάτω ο ίδιος ποιητής, που ανάμεσα σε σιωπή και ποιήση θα διαλέγει τις λέξεις του, όπως και κάθε ποιητής εξάλλου, και θα τις διάζει προσεκτικά. Καθώς ξέρει πως με λέξεις αχαμνές, άψυχες, ως αν κοκαλιάρικα σκυλιάκια δέσποτα, με λέξεις ασκιά φουσκωμένα που ξεφουσκώνουν σαν τις αγγίξεις, ποιήση δεν γίνεται. Η ποιήση υπήρξε από τις πρώτες μορφές τέχνης που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος προκειμένου να εκφράσει αυτό που αισθανόταν. Ήχος πρωτόγνωρος, καθώς αντανακλά την εναγώνια προσπάθεια του ανθρώπου να ενδύσει με λέξεις αυτό που μονάχα με αισθήματα αγγίζει η καρδιά. Αν θελήσουμε να αναζητήσουμε τις απαρχές της οργανωμένης ποιήσης, σε αντιδιαστολή με την αυθόρμητη ασυναίσθητη ποιήση του ανθρώπου, θα πρέπει να ανατρέξουμε στις επικλήσεις ιεραρχικού χαρακτήρα του αρχαίγονου ανθρώπου ή των αρχαίγονων κοινοτήτων. Σχηματικά αναφέρω τα ποίηματα της Ενχελουάνα, που δεν είναι παρά ιερές εντολές, ύμνοι αφιερωμένοι στο Θεό του Φεγγαριού, αρχιερέα του οποίου είναι το έπος του Κίγλανας, του αρχιερέα της Πολυσουρού, τα κείμενα των πυραμίδων, από τα αρχαιότερα δείγματα ελληνικής ποιήσης, με περιεχόμενο θρησκευτικό και φυσικά ψαλμί. Σε αυτό το σημείο αναφέρω την σκέψη του Paul Körn, που λέει ως εξής. Οι ψαλμοί είναι καταρχάς ποίηματα που ανυψώνουν στο επίπεδο της ομιλίας, της γραφής και τέλος του κειμένου θεμελιώδεις στιγμές της θρησκευτικής εμπειρίας. Τα συναισθήματα θα παρέμεναν αδιαμόρφωτα εάν δεν αρθρώνονταν μέσα στη γλώσσα. Από αυτήν την άποψη, η προσευχή είναι το πιο πρωτόγονο και το πιο αρχέτυπο γλωσσικό ενέργημα που δίνει μορφή στην ανθρώπινη εμπειρία. Με την ποιήση, λοιπόν, ο άνθρωπος προχώρησε στην αποτύπωση της ψυχικής του εφορίας ή αγωνίας, στη λεπτική εγχάραξη του ψυχικού αλαφιάσματος, στην περιγραφή του οποίου αισθάνεται πάντοτε ανέτοιμος και αναπαρκής. Η προτεραιότητα και η ιδιοτυπία της ποιήσης έγκυται στο γεγονός ότι τα ποίηματα φανερώνουν σε μεγάλη αναλογία πολλά από τα χαρακτηριστικά της προφορικής προλογοτεχνικής σύνθεσης. Αυτό δηλαδή που με μεστό τρόπο θα πει ο Έινστρα Pound. Η ποίηση είναι η πιο πυκνή μορφή προφορικής σύνθεσης. Ή ακόμα πιο σύντομα, ο δικός μας ο Σεφέρης, συνδέοντας την ποίηση με την φυσικότητα της εκφοράς του λόγου, λέγοντας η ποίηση έχει τις ρίζες της στην ανθρώπινη ανάσα. Προηγείται δηλαδή του πεζού λόγου, κατά τρόπο ιδιόμορφο, ακροβατεί ανάμεσα στο προφορικό και γραπτό. Ακόμα και όταν φορέσει το λεκτικό μαντί από νατού, δεν θα πάψει στιγμή να φέρει και την αμεσότητα και την ζωντάνη του προφορικού. Με λίγα λόγια θα λέγαμε ότι είναι η συμπυκνωμένη μορφή λέξης και συνάμα μια παρατεταμένη ανάσα σιωπής. Εν τούτο και η γλώσσα μου εξαπορεί ρημάτων και τα τελούμενα ονούς ορά ουχ ερμηνεύει. Βλέπει και βουλεύεται η πίνη και λόγων ουχ ευρίσκει. Σημειώνει ο λόγος. Θα βρει την ποιήση και στους ύμνους των θείων ερωτών την διέξοδο της ερωτικής πλημμυρίδας που αισθάνθηκε από αρχής θεωρίας του θείου φωτός. Οι ποιητές συχνά προστρέχουν στη σιωπή, όταν θελήσουν να περιγράψουν τα θεία. Οι θεολόγοι συχνά σωπαίνουν μπροστά στο μεγαλείο της απεραντοσύνης του Θεού. Η σιωπή και η ποιήση φαίνεται να αρμόζουν όσο καμία ανανθρώπινη κίνηση στην προσέγγιση του θείου. Λέει ο Αλεξάνδρου, η γλώσσα μου, μόλις θελήσει να σε ονομάσει, γίνεται βουβή. Μια σιωπή που εμπεριέχει όλο τον ψυχισμό του δημιουργού της, που συγκεφαλώνει και προβάλλει προς τα έξω τα μύχια του ποιητή, όπου, σε όποια εποχή και κάποια από τις δημιουργικές ανάγκες αυτός βρίσκεται. Ακροβατεί λοιπόν ανάμεσα σε σιωπή και λόγο, όπως ακριβώς ή περίπου. Η θεολογία διανθίζεται σε αποφατική και καταφατική, μιας και δεν υπάρχουν ανθρώπινες λέξεις ικανές να περιγράψουν την άκτιστη πραγματικότητα. Τι το φρικτό μυστήριο ο ενεμή τελείται. Λόγος εκφράζει ουδαμός ισχύει, ουδέν γράφει, η χείρ μου ταλέπορος, εις έπαινον και δόξα. Τα του όντως υπέρ έπαινον, του όντως υπέρ λόγων, σημειώνει στον λόγος, στον πρώτο ύμνο, υποδηλώνοντας τη δυσκολία γραφής και περιγραφής το περίγραφο και περινόλου του Τριαδικού Θεού. Θυμίζω το αντίστοιχο του Γρηγορίου Θεολόγου. Πώς λόγος συνήθισε, σιγά λόγου δεν είναι το. Δεν έχει λοιπόν δύναμη ο λόγος να το πει, ούτε το χέρι να το γράψει. Άπερ και φρύ το εννοεί, πώς δεν και λόγο γράψω, ποια χείλη λειτουργήσει, ποιος κάλαμος γράψει. Όλοι οι μυστικοί θεολόγοι αισθάνονται πως για τον Θεό μπορούμε και να μιλούμε και να προσπαθούμε να τον περιγράψουμε με συγκίνηση. Η αδίποτε όμως περιγραφή θα περιορίζεται απριόρι εντός των λεκτικών περιορισμών του ανθρώπου και εκτός της ουσίας του, καθώς θα λείπει η προσωπική εμπειρία και η άμεση συμμετοχή. Ακόμη και όταν οι τελευταίες επιτευχθούν, τότε οι ανθρώπινες λέξεις υπερσκελίζονται από τη δυναμική παρουσία της σιωπής. Ο ποιητής Άρης Δικταίος θα γράψει το ποίημά του ποιήση. Μα εσύ ποιήση, που δεν μπορείς να γράψεις μέσα σε σχήματα. Μα εσύ ποιήση που δεν μπορούμε να σε αγγίξουμε με τον λόγο, εσύ, το στεγνό ίχνος της παρουσίας του Θεού ανάμεσά μας. Σώσε την τελευταία ώρα τούτη του ανθρώπου, την πιο στιγμή και την πιο απεγνωσμένη, που ο θάνατος, που η μοναξιά, που η σιωπή τον καρτερούν σε μια στιγμή μελούμενη. Βασανίζονται οι ποιητές να βρουν την κατάλληλη λέξη, για να μετουσιώσουν συγγραφή την ψυχική του σωλήνη. Τις περισσότερες φορές θα προτιμήσουν τη σιωπή, και όσο περισσότερο την ακραγγίζουν, τόσο συναισθάνονται την απεραντοσύνη του Θεού. Τάσος Λειβαδίτης. Κύριε, μόνο με τη σιωπή σε νιώθουμε. Καθ' ομιλία σε πληγώνει, και οι λέξεις μου είναι τα τραύματά σου, από που μαζί με το αίμα σου στάζει και λίγη απεραντοσύνη. Όταν η σιωπή οφείλει να μεταπλαστεί σε φραστικά οχήματα, όταν η ανάγκη να εκφραστεί ανθρώπινη απόγνωση ή ο πόθος για την παρουσία του θείου στη ζωή του ποιητή αποβαίνονται δυσβάσταχτη, τότε ο άνθρωπος επιλέγει από όλα τα λογοτεχνικά σήματα την ποιήση, προφανέστατα να είναι πιο συγκινής στα θεία νοήματα. Γι' αυτό το επιλέγει ίσως επειδή ο ποιητικός λόγος, ενδεδειμένος στην ελλειπτική και συμβολική του γλώσσα, απεκδιώνοντας περιφερειστικά στρώματα και συντεταγμένος σε υπενικτική πορεία, εμπεριέχει ένα είδος λεκτικού αποφατισμού που φαίνεται να μοιάζει με τον θεολογικό αποφατισμό. Αναμφισβήτητα, χαρακτηριστικά της εποχής μας είναι η πολυλογία, η λεκτική πλαθαρότητα και η καταιγιστική σωρός των πληροφοριών. Όλη αυτή η χωρία των περιττών και φωνασκούν των πραγμάτων κάνει τη σιωπή και τη λακωνική έκφραση να φαντάζονται σχεδόν από πενταία συμπεριφορά. Η ουσία όμως ήθιστε να επαναπάντεται σε ελληνικά σχήματα και όχι σε φλίωρα λογοτεχνικά μορφώματα. Ιδιαίτερα η σύγχρονη ποιήση διατείνεται σε μια προοδευτική απέκτηση των μακροσκελών στροφών προκειμένου να αποκαλύψει εν της υπυκνώσης των λόγων της την αλήθεια. Σ' όλη μου τη ζωή διάβασα πολλά σοφά βιβλία. Αλλά σε αυτά δεν βρήκα αυτό που έκανε την καρδιά μου τόσο χαρούμενη όπως οι 4 λέξεις. Συ είσαι με ταινού. Αναφερόμενο στις 4 λέξεις ενός ψαλμού, ο Ιμάνουελ Καντ θα αποφανθεί την εμβυθέστερη βεβαιότητα με την αφοπλιστική απλότητα της αλήθειας. Με τη δήλωση αυτή, ο Γερμανός φιλόσοφος αποκαλύπτει τόσο τη βασική μορφολογική έκφραση, όσο και την ενοιολογική δυναμική που περιέχει από καταβολής καταγραφής κάθε ψαλμός Παλαιάς Διαθήκης. Του τέστην την ουσία εν τη συντομία. Ο ποιητής, παρά ψαλμοδός, συναισθανόμενος βιωματικά και χαρισματικά πρωτίστως την επαφή και ουσιοδός τη σχέση με τον Θεό του, αναφωνεί λακωνικά την υπέρτατη αλήθεια, τη χρυσή φράση, τη βασικότερη έννοια, πως ο Κύριος βρίσκεται πάντα κοντά στο πιστό και εκλεκτό του. Μία αλήθεια, υψώσου σε Κύριε ότι υπέλαβες με, που απαντάμε με άλλα λόγια σε πολλούς ψαλμούς, όπως τον 21ο. Μολονότι η συγκεκριμένη αλήθεια έχει μια δυναμική, γίνεται όλο και δυσκολότερος ο εγκεντρισμός της στην ανθρώπινη ψυχή. Ο Γάλλος υπαρξιστής, φιλόσοφος και συγγραφέας Αλμπέρ Καμί, είχε πει προφητικά ότι ο 20ος αιώνας είναι ο αιώνας του άγχους, ενώ ο 21ος αιώνας θα είναι ο αιώνας της κατάθλιψης. Ο μοντέρνος άνθρωπος μόνο κατ' επίφαση απλώνει και απλώνεται σε πολυάριθμες ενασχολήσεις και δράσεις του πνεύματος. Στην πραγματικότητα οδηγείται σε μια αποδευτική περιχαράκωση, σε μια άνευ προηγουμένου υπαρξιακό κερματισμό και στένεμα. Αφού γραζόμενος στο ατομικό στένεμα του ανθρώπου, ο Γιώργος Σεφέρης, κατά την παραλαβή του βραβείου Νόμπελ, θα προτρέψει σε αυτόν τον κόσμο που ο Λένας στενεύει, ο καθένας μας χρειάζεται όλους τους άλλους. Πρέπει να αναζητήσουμε τον άνθρωπο, όπου και να βρίσκεται. Η δήλωση ευλόγως επαναπροσδιορίζει το ζητούμενο της εποχής, με προτεργάτη τον άνθρωπο, και αναδύει πληθώρα ερωτημάτων με κεντρικό το εξής ερώτημα. Πού βρίσκεται πλέον ο άνθρωπος? Σε έναν αιώνα του άγχους, της κατάθλιψης, της απερινόητης μοναξιάς, της ενδόμηχης απόγνωσης, του άκρατου εγωτισμού, της απεμπόλησης της χαράς και της ελπίδας, ποιος θα μπορούσε να εισακούσει την έκκληση για επανατοποθέτηση της ύπαρξης στο υγιές πλαίσιο της? Κανείς δεν ακούει την ψυχή του άλλου και μένει μόνος. Οι ποιητές, πομπή και δέκτες μιας άλλης πραγματικότητας, κατά το μη μόνο όσα βλέπετε πιστεύετε, το ποιητών το βλέμμα είναι οξύτερο, αναφέρουν τη μοναξιά που έχει τις ρίζες και το κέντρο της στα ανθρωπίνη μοναχικότητα. Ο Γιώργος Θέμελης γράφει: «Γιατί, Θεέ μου, να μην μπορούμε να βρεθούμε ολόκληροι μες στην αγάπη? Κανείς δεν ακούει την ψυχή του άλλου. Κανείς. Κανείς». Σε αυτό το τριπλό κανείς του ποιητή αντυχεί τυραννικά η σύγχρονη μοναξιά. Μια μοναξιά που καθένας την κουβαλά στο πετσί του, σαν υπαρξιακή ερημία. Ένας πάγος κύκλος απομάκρυνσης από το ίδιο μας το εγώ, το είναι. Η ποιήση εντοπίζει το τραύμα και το αναδεικνύει, το προβάλλει στον πυρήνα του και επιχειρεί την έξοδο. Εδώ εντοπίζεται η παραμυθιτική υπόσταση της ποιητικής και όχι μόνο της εργασίας. Εξηγούμενη απέναντι σαν το ζέρμα. Ώστε η θεολογία και η λογοτεχνία έχουν εκ πρώτης όψεως ένα κοινό σημείο, την παραμυθία. Η πρώτη μέσω της ελπίδας και της υπόσχεσης, η δεύτερη μέσω της κατανόησης του εαυτού και του κόσμου. Αν σταθούμε παραπάνω σε αυτή τη διαπίστωση, θα διαφανεί η παρηγορητική αλλά και η ελπιδογενής λειτουργία των ψαλμών. Στον τυφλό με το λίχνο, ο Τάσος Λειβαδίτης απευθύνεται στον Θεό, όπως ακριβώς κάνει ο ψαλμοδός της Παλαιάς Διαθήκης. Γράφει: «Κύριε, σε αναζήτησα παντού, στις δόξες της γης και του ουρανού, στο μεγαλείο των Μητροπόλεων, στον εποχών τα σταυροδρόμια, και εσύ περνούσες ταπεινά και αθόρυβα, στο πιο ακαθόριστο τη νύχτα ρεμβασμό μου». Είσαι ένα άλλο πράγμα. «Κύριε, είσαι κρυμμένος πίσω από τόσα ενίγματα, ίστους, σκοτεινές παραβολές, πώς να σε βρω? Όμως είναι στιγμές που σ' αναγνωρίζω. Μια ξαφνική αυθονία στην καρδιά μου σε προδίδει». Η φωνή του Τάσου Λειβαδίτη θα μπορούσε να αποτελέσει ένα σύγχρονο ψαλμό, καθώς εμπεριέχει ένα από τα ουσιαστικότερα χαρακτηριστικά των ψαλμών. την άμεση απεύθυνση του δημιουργήματος στον δημιουργό του. Την αίσθηση της συνομιλίας με τον κοντινό του και όχι απομακρυσμένο ή εξαφανισμένο Θεό. Εν άλλες λόγες, την άμεση επαφή με τον προσωπικό Θεό. Αξίζει να σημειωθεί εδώ πως η Ψαλμή είναι το μοναδικό βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης που διασώζει τόσο έντονα την αμφίδρομη σχέση του Θεού με τον Αιγυπτό λαό του. Ο πιστός άλλοτε εκλιπαρεί, άλλοτε ζητά ταπεινά, άλλοτε πάλι σχεδόν απαιτεί τη σωτηρία. Επειδή θεωρεί πως είναι ο κληκτός του. Αναγνώρισε την πρώτη στροφή του 12ου Ψαλμού. Ως πότε, Κύριε, θα με έχεις αποξεχασμένο. Ως πότε θα είσαι αδιάφορος για μένα. Ως πότε θα έχω έγνοια στην ψυχή μου, θλίψη μες στην καρδιά μου καθημερινά. Ως πότε θα θριαμβεύει ο εχθρός εναντίον μου. Προς παραλληλισμό της άνωθης σκέψης παραβάλλει ένα βήμα του Χρήστου Μαλεβίτση, που μιλά με ψαλμική, θα λέγαμε, αφθάδεια στον Θεό. Είσαι πάνσοφος, γι' αυτό δεν ένιωσες τον πόνο μου. Είσαι παντοδύναμος, γι' αυτό δεν ένιωσες την αδυναμία μου. Άφησε την πληρότητά σου. Γίνε ελληματικός, για να δεις τι θα πει να ζεις με χάσματα στην ψυχή σου και στο νου, για να δεις τι θα πει να φεύγει το έδαφος κάτω από τα πόδια σου. Για όλα αυτά που υποφέρω, κοντεύω να αξίζω περισσότερο από τους μακάριους θεούς. Αναμφισβήτητα, αυτή η συνομιλία δεν περιορίζεται στον άνθρωπο μονάδα, αντιθέτως ενισχύει τη δυναμική της παρουσία όσο εξακτηνώνεται σε συλλογικό πεδίο. Οι ψαλμοί εξάλλου μετέφεραν ανά τον χρόνο την ποιήση των Ισραηλιτών και αποτύπωσαν στις λέξεις τους όχι μόνο τα προσωπικά τους συναισθήματα, αλλά τη συλλογική συνείδηση μιας ολόκληρης φυλής. Με τον τρόπο αυτό διέσωσαν καθ' ολοκληρία τη συναισθηματική κατάσταση της κοινότητας, περιγράφοντας αμφότερα τις αγωνίες και τους αγώνες των μελών της. Από την άλλη πλευρά, οι ποιητές λειτουργούσαν πάντα ως πομπή και συγγενείς των υπόλοιπων ανθρώπων που αδυνατούσαν να περιγράψουν το τραγικό της ανθρώπινης ύπαρξης. Ο Πεσσόα καταδεικνύει αυτήν την ανεπάρκεια λέγοντας: οι περισσότεροι άνθρωποι υποφέρουν από την ασθένεια να μην ξέρουν να πούν αυτό που βλέπουν ή αυτό που σκέφτονται. Η Άννα Αγμάρτοβα γράφει στον πρόλογο της: στα φοβερά χρόνια της γεζόψινα πέρασαν 17 μήνες περιμένοντας την ουρά μπροστά στις φυλακές του Λένιγκραντ. Μια μέρα κάποιος με αναγνώρισε. Τότε, μια γυναίκα που στεκόταν πίσω μου και δεν είχε ακούσει βέβαια ποτέ της το όνομά μου, ξύπνησε από την άκαμπτινάκιο που πέφταμε όλοι μας και με ρώτησε με τα μελανιασμένα χείλη της, σκύβοντας τα αυτή μου. Εκεί όλοι μίλαγαν ψιθυριστά. Κι αυτό μπορείτε να το περιγράψετε. Και εγώ της είπα: μπορώ. Τότε κάτι σαν χαμόγελο γλίστρισε πάνω σε αυτό που ήταν κάποτε το πρόσωπό της. Έτσι γράφτηκε το Ρέκβιεμ. Η ποίηση, είτε ως πράξη οικείωσης του ανίκειου, είτε ως πεδίο μετάλλαξης μιας πραγματικότητας σε άλλη, με σκοπό την παραμυθία, είτε ακόμα και ως εχέγγυο απατηλής ελπίδας, εμπεριέχει τη θαυμαστή κίνηση της ενσυναίσθησης, εν ολίγης το βήμα πέρα από την ιστορική ή προσωπική φθορά. Ο Καρνούς γράφει: θα αναγγείλω μια νέα ελπίδα, χαρίζω στην πόλη το πολύτιμο βλέμμα μου, που σημαίνει πως η ελπίδα χαρίζεται και διαμέσου της ποίησης. Η ελπίδα είναι παρούσα και στους ψαλμούς. Γι' αυτό και η αξία τους είναι διαχρονική, διατοπική και διαπροσωπική. Υπερβαίνει το τοπικό και το συλλογικό, καθώς προσυγκιάζει εξατομικευμένα σε κάθε άνθρωπο που επικαλείται βοήθεια. «Κύριε ο Θεός μου, και έκραξα προς Σέ είναι μια φράση που θα μπορούσαν να ψηλήσουν τα χείλη καθενός που αισθάνεται την ανάγκη να ζητήσει αρρωγή από τον Κύριο. Η παρέμβαση του Κυρίου αποδεικνύεται αναγκαία σε εποχή άκρα της εγωπάθειας και μονικής προσκόλλησης. Ο άνθρωπος κλήθηκε να παλέψει με την απελπισία και προφανώς ιτήθηκε. Έφτασε στο τραγικό σημείο αυτοδιάψευσης και στην κατακρίνηση του υπεράνθρωπου εαυτού του. Εγώ δε είπα την ηφημία μου, ου μη σαλευθώ στον αιώνα. Στην εποχή του Ισραήλ, η έκκληση για βοήθεια στο Θεό δεν νοείται με τη μονόσημη έννοια της ιδιωτικής προσευχής του πιστού. Το ατομικό γίνεται συλλογικό και η προσευχή λατρεία. Η ανθρώπινη ανάγκη δανείζεται τις λέξεις της ποιήσης, δίνεται το ύφος της βαθιά πληγωμένης ψυχής και εκφράζεται με τις πιο σύντομες λέξεις. Προσέ, Κύριε, και κράξομαι και προς τον Θεό μου διηθήσομαι. Η προσωπική επομένως εξιστόρηση του πιστού μετατρέπεται εύλογα σε συλλογική έκφραση της κοινότητας. Αφού οι δυσχερείς καταστάσεις δεν πάβουν να δοκιμάζουν τον άνθρωπο που αρχεί τη δημιουργία του. Έμφυγε η χωρικότητα και η φραντότητά του, έφυγε και η λαχτάρα του ή το θείο. Ο μύθος αυτούς θα υπερθεματίσει το αυτονόητο. Ας μην το κρύβουμε. Διψάνε για ουρανό. Προφανώς αυτή η δίψα για ουρανό θεραπεύει τη μαρτυρική ύπαρξη και την επαναφέρει στην υγιή της έκταση. Ο ποιητής του τυφλού με το λίχνο, Τάσο Λειβαδίτη, συγκεφαλαιώνει. Κύριε, όλα από σένα ξεκινούν. Και όλα σε σένα θα έρθουν να τελειώσουν. Η βεβαιότητα πως ο Θεός υπαρίσταται, απελευθερώνει τον άνθρωπο από την απελπισμένη αμφιβολία και τον κάνει πιο δυνατό, ώστε να επικαλύπτει την παρέμβαση του Κυρίου με ζέση, που αυτό είναι απόρρια της προσωπικής επαφής μαζί του. Μόνο μέσα σε μια ζωντανή και άμεση σχέση θα μπορούσε κάποιος να απαιτήσει με στένος την παρουσία του άλλου. Τι σοφελία είναι το αίμα τίμου, εν το καταβίνε με εις διαφορά, μη εξομολογήσετε συχούς ή ανακελεί την αλήθεια σου. Ο Γερμανός ποιητής, Ρίλκε, θα το πει με τον ποιητό. Όταν πεθάνω, φαίνω, τι θα κάνεις? Εγώ με το κανάτι σου και αν σπάσω, εγώ με το πιωτό σου και αν χαλάσω, και με το φόρευμά σου, τη δουλειά σου, και όταν χαθώ, χάνεις και εσύ την έννοιά σου. Αν λείψω, σπίτι πια και εσύ δεν θα έχεις, θερμά και κοντινά λόγια να σε καλωσορίζουν, και από τα κουρασμένα πόδια σου χαμέ θα πέσουν τα βελουδένια σάνταλα, αυτά που εγώ είμαι. Ο μέγας ομαδίας θα σ' αφήσει. Το ναύλεμά σου που θερμά σαν μαξιλάρι το παίρνει το μάγουλό μου, θα έρθει και θα με ψάχνει για πολύ. Και όταν ο ήλιος πια θα βασιλέψει, στην αγκαλιά θα γύρει που θα πλώνουν κρύα λιθάρια. Ω Θεέ μου, τι θα κάνεις? Πώς φοβάμαι. Οι σύγχρονοι ποιητές, ως άλλοι ψαρμοδοί, ως νέοι προφήτες, ως σύγχρονοι άνθρωποι, ξεφλουδίζουν με τις λέξεις τους τα λεφάλινα περιττά στρώματα των δυσλειτουργιών, φανερώνοντας τον πυρήνα του προβλήματος, που δεν είναι άλλο από τη μοναξιά και το φόβο. Η ανάπαυση και η γαλήνευση της ψυχής έρχεται με τον ρυθμό του όλου ερωμένου κεραστή της. Περιπατώ και καίωμαι, ζητώ δεκακίσε και ουδαμού τον εραστή βρίσκον της ψυχής μου. Οι εποχές αναμφίβολα φέρουν στο χρονικό τους πέρασμα το νέο και το καινοφανές. Δεν πάβει όμως ποτέ να αποτυπώνεται στην ιστορική του σάρκα η έφυγη λαχτάρα και η ελπίδα, η ελπίδα των ανθρώπων, για δικαίωση ζωής, για ενότητα με το θείο. Μια σχέση αραγής του τότε με το τώρα. Ένας αιώνιος διάλογος με λέξεις ποιητικές και ένας βαθιά ανθρώπινες. Ο Χρήστος Μαλεβίτης πανέρχομαι. Σαν ψαρμοδός του τώρα χαράζει με το μυστέρι της ποιησής του το σώμα της ιστορίας. Γράφει. Μετά από κάθε συμφορά, μετά από κάθε πόλεμο, μετά από κάθε θάνατο, χάνεσαι από μέσα μου. Και τότε είναι η ώρα που πρέπει να ξανάρχισε, γιατί τότε νιώθω απελπιστικά μόνος. Ανοίγω παρένθεση. Επικουρικά αναφέρω ένα στίχο της Ζωής Καρέλη. Κύριε, μη μου δίνεις την οδύνη μου περιέχω. Πανέρχομαι στο Μαλεβίτη. Το τραγικό βάρος αυτού του απελπιστικά μόνος έρχεται να σηκώσει στους ώμους του ο ψαλμοδός του τότε. Με το εξής απλό. Συ είσαι με μου. Δεν ξέρω αν είναι προσωπική αίσθηση πως έχουμε απολέσει την απλότητα στο πέρασμα των αιώνων, πως φορτωθήκαμε όλου του κόσμου τα περιττά και λησμονήσαμε μαζί με τον Θεό και τον εαυτό μας. Σκονίσαμε ζώσεις έννοιες και προστρέξαμε σε κενές αλήθειες. Στον αιώνα του άγχους και της κατάθλιψης δεν θα λένε τα σκοτεινή καιρή, θα λένε γιατί σώπαιναν οι ποιητές τους. Σε σκοτεινούς καιρούς οι ποιητές του τότε, του τώρα, του πάντοτε δεν σωπαίνουν. Τον αντίον λαλούν, λαλούν μέσα στους ψαλμούς. Λαλούν προς ομοίωση του λόγου. Κατά το καβαφικό λαλίσομεν, λαλίσομεν, συγκίνδε μας αρμόζει, αφού στο ομοίωμα επλάστηνο του λόγου. Λαλούνε μέσα από την παντός καιρού ποιήση, φανερώνοντας τα αλαφιάσματα της ανθρώπινης ψυχής. Σας ευχαριστώ.